Hey, γεια σας και φίλοι, ελπίζω να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Ξέρετε ποιος είμαι, ο Σα... Για πάμε λίγο... Ρουκλάς. Λοιπόν, σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για τα τρία βασικά λάθη που κάνεις, τα οποία καταστρέφουν το μεταβολισμό σου. Μπορώ να μιλάω από το πρωί στο βράδυ για μικροπράγματα τα οποία μπορεί να σου ρίχνουν 100 θερμίδες εδώ, 50 θερμίδες εκεί, 60 θερμίδες εκεί, αλλά αυτά τα τρία πράγματα είναι αυτά που ουσιαστικά κάνουν το 90% της καταστροφής. Μπορεί να τα κάνεις όλα σωστά, εάν κάνεις αυτά τα τρία πράγματα λάθος, την έχεις πατήσει, ο μεταβολισμός σου θα είναι χώμα. Εντάξει, θα τρως 800 θερμίδες και πάλι θα παχαίνεις. Θα τρως 2 toast και πάλι θα βάζεις λίπος, γιατί ο μεταβολισμός σου θα είναι 500 θερμίδες. Okay. Τώρα, χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις, πάμε στο πρώτο λάθος, το οποίο είναι ότι δεν κάνεις like σε αυτό το βίντεο. Γιατί, όπως όλοι ξέρουμε, κάθε ένα like ανεβάζει το μεταβολισμό όλου του κοινού κατά μία μονάδα. Οπότε, εάν θες να τρως 5.000 θερμίδες και να μην βάζεις λίπος, πρέπει να κάνεις like σε αυτό το βίντεο, έτσι δεν είναι? Αλλά να βοηθήσεις και τους συνανθρώπους σου, το υπόλοιπο κοινό, να ανέβει ο μεταβολισμός όλων μας ταυτόχρονα. Δεν είναι τέλειο? Okay. Αυτό είναι το πρώτο λάθος. Πάμε στο δεύτερο λάθος. Τώρα, τα άλλα δύο λάθη είναι όντως πολύ σοβαρά λάθη, είναι όντως πολύ μεγάλα λάθη και θα μπορούσα να μιλάω όλη μέρα και να λέω μικροπράγματα, κάνε αυτό όταν ξυπνείς και κάνε αυτό όταν κοιμηθείς και φάει αυτό πριν από αυτό και κάνε αυτό πριν από αυτό. Αλλά εάν δεν πετυχαίνεις αυτά τα δύο πράγματα που θα σου πω τώρα, θα καταστρέψεις το μεταβολισμό σου. Δηλαδή δεν έχει σημασία το τι κάνεις, εάν δεν κάνεις αυτά τα δύο πράγματα σωστά που θα πω τώρα, ουσιαστικά καταστρέφεις ό,τι χτίζεις. Εντάξει. Δηλαδή φρόντισε απλά να κάνεις αυτά τα δύο πράγματα σωστά και είσαι κομπλέ. Ο μεταβολισμός σου θα πάει στο Θεό. Απ' την άλλη, μπορείς να πας να κάνεις 1000 πράγματα, αλλά να αμελείς αυτά τα δύο πράγματα και ο μεταβολισμός σου θα είναι σκουπίδι ακόμα. Εντάξει. Οπότε, το δεύτερο λάθος, το πρώτο ουσιαστικό λάθος, είναι οι χρόνιες δίαιτες. Τι σημαίνει χρόνια δίαιτα? Σημαίνει ότι δεν βάζεις ένα πλάνο κάτω, ότι σε 3 μήνες, ας πούμε, θα χάσεις τόσο λίπος, τόσα κιλά, 5 κιλά, 10 κιλά, whatever. Οπότε και δεν έχεις ένα σωστό, καλό πλάνο για να πετύχεις το στόχο. Ως αποτέλεσμα, αυτό τι έχει? Να μην πετυχαίνεις ποτέ το στόχο και να μπλέκεις σε μια λούπα δίαιτας. Μήνα μετά το μήνα. Μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει, εσύ δίαιτα. Και να μην θυμάσαι τελευταία φορά πότε ήταν που δεν περιόριζες τον εαυτό σου και που δεν είχες στο μυαλό σου ότι πρέπει να περιοριστείς και ότι είσαι σε δίαιτα. Okay. Τώρα, η δίαιτα είναι καλή. Θα γραμμώσεις. Αλλά πες ότι κρατάει 3 μήνες, πες ότι κρατάει 6 μήνες, πες ότι κρατάει ένα χρόνο γιατί έχεις πολλά κιλά να χάσεις. Κάποια στιγμή πρέπει να τελειώσει η δίαιτα και να μπει στη φάση σταθεροποίησης, στη φάση συντήρησης. Όπου ούτε αυξάνεις κιλά, ούτε χάνεις κιλά. Που αυτό είναι και το σωστό. Να συντηρείς το ποσοστό λίπους σου και το βάρος σου σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Okay. Τώρα, αυτό γιατί συμβαίνει? Γιατί όποτε είσαι σε δίαιτα, ο μεταβολισμός σου πέφτει και είναι πολύ πιο δύσκολο για το σώμα σου να αυξήσει το μεταβολισμό του. Σκέψου αν την τελευταία φορά που πήρες αύξηση στη δουλειά. Έτσι. Πες ότι σου κάνουν αύξηση 50 ή 100 ευρώ στο μισθό σου. Πριν την αύξηση, τα βγάζες πέρα, ζούσες τη ζωή σου. Μετά την αύξηση, τα βγάζες πέρα, ζούσες τη ζωή σου. Με άλλα λόγια, έπαιρνες 1000 ευρώ και ζούσες τη ζωή σου. Μετά έπαιρνες 1100 ευρώ και ζούσες τη ζωή σου. Έτσι. Μπορείς στην αρχή να σου φαινόντουσαν αυτά τα 100 ευρώ, wow. Αλλά μετά από 2, 3, 4, 5, 6 μήνες, σιγά σιγά το lifestyle σου λίγο άλλαξε και αυτά τα 100 ευρώ ξοδεύονται χωρίς καν να το καταλάβεις. Έτσι λειτουργεί και το σώμα σου. Στην αρχή, όταν ας πούμε φας, εγώ την πρώτη φορά που είχα γραμμώσει, είχα κατέβει 1650 θερμίδες προς το τέλος. Τα τελευταία 1-2 κιλά ήταν τα πιο δύσκολα, έπρεπε να πέσω τόσο χαμηλά για να καταφέρω να γραμμώσω. Τώρα, κατάφερα, έπεσα. Μετά το κράτησα εκεί πέρα. Το κράτησα αρκετούς μήνες. Το κράτησα 1 χρόνο, 2 χρόνια, 3 χρόνια. Και μετά τι έγινε? Σιγά σιγά ο μεταβολισμός άρχισε να αυξάνεται. Γιατί το σώμα σου είχε αυθονία. Είχε αυθονία στο φαγητό, είχε αυθονία σε ενέργεια, οπότε δεν φοβότανε και να ξοδέψει. Όπως με το μισθό. Θέλει χρόνο. Ουσιαστικά αυτά τα άτομα τα οποία τρώνε και δεν παχαίνουν συνέχεια, που βλέπεις εδώ και εκεί, μπορεί να έχεις ένα φίλο τέτοιο. Αυτά τα άτομα ουσιαστικά τι είναι? Απλά συντηρούνται στο βάρος τους για όλη τη ζωή. Με αποτέλεσμα ο μεταβολισμός τους να είναι πολύ πολύ ψηλός. Εάν αυτό το άτομο τώρα μπει σε δίαιτα, ας πούμε από 2.700 θα πάει 2.500 ο μεταβολισμός του. Και κάθε 3 μήνες θα πέφτει 100-200 θερμίδες. Και μετά από 1-2-3 χρόνια θα έχει πέσει full χαμηλά ο μεταβολισμός. Okay. Και επίσης στη δίαιτα χάνεις μύες. Οι ορμόνες σου είναι ό,τι να είναι. Είσαι κουρασμένος. Δεν αναρρώνει το σώμα τόσο καλά. Όλα αυτά επηρεάζουν το μεταβολισμό σου και επηρεάζουν και τις αποδόσεις σου. Και οι χαμηλές σου αποδόσεις πάλι επηρεάζουν το μεταβολισμό σου. Και είναι ένας φαύλος κύκλος. Οπότε, αυτό που σου προτείνω είναι ότι αν έχεις να χάσεις λίπος, πάρ' το λίγο σοβαρά, πάρ' το απόφαση, βάλε 3 μήνες, 6 μήνες, βάλε ένα πλάνο και απλά πες θα το κάνω αυτό. Και όταν πετύχω το στόχο, θα το συντηρήσω εκεί πέρα. Εντάξει, κάνε αυτή τη χάρη στον εαυτό σου. Μην μπλέκεις σε χρονές δίαιτες. Δεν είναι μόνο ψυχοφθόρο στο σώμα,
αλλαγέ στο νου. Εντάξει, τώρα, εάν δεν το κάνει σωστά, όπω είπα, πρέπει να το κάνει σωστά. Τρέχει μια προσφορά για το πρόγραμμά μου 10 κιλά αντίο λέγεται. Είναι το πρόγραμμα ναυαρχίδα που έχω, το καλύτερο πρόγραμμα ever, που σου δείχνει ακριβώς πώς να χάσεις 10 κιλά. Link κάτω στην περιγραφή. Η προσφορά θα λήξει σε 2-3 μέρες, εντάξει. Οπότε, αυτό είναι το μέγα λάθος, το νούμερο 1, μέγα λάθος. Okay. Το δεύτερο λάθος, το νούμερο 2, μέγα λάθος, το οποίο κάνει ο κόσμος, είναι ότι δεν κάνει με συνέπεια την αερόβια του. Okay. Και αυτό σημαίνει ότι τι? Θα μπει όλα σε δίαιτα, θα κάνει αερόβια για ένα μήνα, για μια εβδομάδα, για δύο εβδομάδες, για δύο μήνες, για τρεις μήνες. Και μετά τι γίνεται, όταν έρθουν οι διακοπές, όταν έρθει ο Σεπτέμβρης, δεν θα κάτσει να ξανακάνει αερόβια. Θα περιμένει μέχρι τον Απρίλιο να κάνει 2-3 μήνες αερόβια, να χάσει κανένα κιλό και να βγει ωραίο στην παραλία και μετά θα το παρατήσει πάλι. Δηλαδή, από τους 12 μήνες θα κάνει 3 μήνες αερόβια. Okay. Αυτό είναι καταστροφικό για τον μεταβολισμό σου. Γιατί? Γιατί ουσιαστικά η αερόβια, όσο πιο συνεπής είσαι και όσο περισσότερο τι κάνεις, τι γίνεται, ανεβαίνει η απόδοσή σου. Παράγεις περισσότερο έργο με την ίδια προσπάθεια. Δηλαδή, κουράζεσαι το ίδιο πάνω κάτω, αλλά το έργο που παράγεις αυξάνεται. Άρα, οι θερμίδες που καίει το σώμα σου κατά τη διάρκεια της αερόβιας αυξάνονται. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι κάνεις σήμερα ποδήλατο μία ώρα, κουράζεσαι, πεθαίνεις, υδρώνεις, λιώνεις, επειδή δεν έχεις ξανακάνει ποδήλατο. Και θα κάψεις 500 θερμίδες. Συνέχισε να κάνεις ποδήλατο κάθε εβδομάδα, μία φορά την εβδομάδα, για ένα χρόνο, σε 365 μέρες θα κάνεις ακριβώς την ίδια αερόβια με τώρα, δηλαδή μία ώρα ποδήλατο, θα κουραστείς και λιγότερο, θα νιώσεις λιγότερη κούραση γιατί το σώμα σου έχει γίνει πολύ αποδοτικό και δυνατό, αλλά δεν θα καίς 500 θερμίδες, θα καίς 1200. Οπότε ένα τεράστιο hack είναι να είσαι συνεπής με την αερόβια σου και κατ' επέκταση με τις προπόνησεις, με τις αντιστάσεις σου, γιατί και ο μυς που θα χτίσεις θα σου ανεβάσει το μεταβολισμό. Okay. Αλλά το βασικό είναι η αερόβια και 1000 θερμίδες εξτρά μπορεί να μην σου φαίνονται πολύ μέσα στη βδομάδα σου, αλλά είναι η διαφορά του σώματος που πάντα ήθελες και του σώματος που σε κάνει να υποφέρεις και δεν ήθελες ποτέ, αλλά μπορεί να τυχαίνει να έχεις. Okay. Γιατί ο κόσμος, ο περισσότερος, δεν θα βάλει 10 κιλά λίπους, δεν θα φτιάξει ένα σωσίβιο σε μια εβδομάδα, θα το φτιάξει σε διάρκεια μηνών ή ετών. Αυτά είναι αυτές οι λίγες θερμίδες, πλεόνασμα κάθε μία μέρα, κάθε μία εβδομάδα, που είναι τόσο αργή η διαδικασία και η αλλαγή, που ούτε καν εμείς δεν μπορούμε να το παρατηρήσουμε. Οπότε αυτό είναι πολύ λιγότερο από 1000 θερμίδες την εβδομάδα πλεόνασμα, το οποίο σε κάνει να παχύνεις και στο κάνει τόσο δύσκολο να γραμμώσεις. Ουσιαστικά είναι η διαφορά ανάμεσα στο σώμα πάντα ήθελες και στο σώμα που σε ταλαιπωρεί, έτσι. Οπότε πάμε πάλι να περάσουμε μία τα τρία τραγικά λάθη που κάνει ο κόσμος όταν η κουβέντα πάει στο μεταβολισμό και καταστρέφεται ο μεταβολισμός τους. Ένα. Δεν με ακολουθούν και δεν κάνουν like στα βίντεό μου. Οπότε τι πάνε, κάνουν, γκουγκλάρουνε πώς να χάσω λίπος και θα τους έρθει μια χαζή άσκηση κοιλιακών δύο λεπτών, σε δύο λεπτά κάψε λίπος και κάτι τέτοιες χαζομάρες. Θα το κάνουν, θα βάλουν τη δουλειά το μεράκι, αλλά δεν πετύχουν το αντίστοιχο αποτέλεσμα. Okay, οπότε το πρώτο είναι αυτό. Σωστές συμβουλές. Το δεύτερο. Ξεφύγετε από το φαύλο κύκλο της χρόνιας δίαιτας. Σταματήστε πια με αυτή την τρέλα, παιδιά. Βάλτε ένα πλάνο, βάλτε όλα κάτω, βάλτε 3 μήνες, βάλτε 6 μήνες, κάντε το, τελειώνετε με αυτό να πάει στο διάολο και μετά πάμε στην επόμενη φάση. Έχει κι άλλα η ζωή πέρα από δίαιτα, εντάξει, έχει συντήρηση, έχει αύξηση μυϊκότητας, έχει αποδόσεις, έχει το να βγεις και να απολαύσεις τη ζωή σου, να πάρεις προαγωγή στη δουλειά σου, εντάξει, δεν είναι όλη η ζωή δίαιτα. Okay. Δεύτερο λάθος. Τρίτο λάθος, μη συνεπείς αερόβια. Κάνε με συνέπεια την αερόβια σου έστω μία φορά την εβδομάδα και θα δεις πώς θα ανέβει στο Θεό ο μεταβολισμός. Εντάξει. Οπότε, αυτό είναι το βίντεο, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε. Ίσως κάνω την επόμενη εβδομάδα μερικά tips για να ανεβάσει το μεταβολισμό σου. Σε αυτό το βίντεο είπαμε ουσιαστικά τα τραγικά λάθη. Να πούμε και μερικά tips για να ανεβάσει το μεταβολισμό σου. Εντάξει. Επίσης, μείνετε συντονισμένοι. Θα κάνω μια σειρά από βίντεο για την τριχόπτωση, το ταξίδι μου, τις λύσεις που υπάρχουν κλπ. Οπότε, εάν έχεις αυτό το θέμα, μείνε συντονισμένος και θα σκάσει μια σειρά από πολύ ωραία βιντεάκια και μια πολύ καλή εκπληξούλα στο τέλος. Εντάξει. Οπότε, αυτά είχα να πω για σήμερα. Ελπίζω να το απολαύσατε. Εγώ σίγουρα το απόλαυσα. Θα τα πούμε την επόμενη φορά με το καλό. Peace out.